Ο κύκλος των εορταστικών εκδηλώσεων του Δήμου ανοίγει επίσημα με την φωταγώγηση του Χριστουγεννιάτικου δέντρου από τον Δήμαρχο Ναυπλίων Δημήτρη Κοστούρο το Σάββατο στις 14 Δεκεμβρίου στις 18.30 ώρα στην Πλατεία Συντάγματος. Την εκδήλωση θα λαμπρύνουν με την παρουσία τους οι φιλαρμονικοί του Δημοτικού Οργανισμού Πολιτισμού, Περιβάλλοντος και Αθλητισμού του Δήμου Ναυπλιαίων, τμήματα μοντέρνου χορού από τη Σχολή Χορού της Χοροκίνησης, την Παιδική Χοροδία Τα Περαμέντο, τη Χοροδία του Πρώτου Γυμνασίου Ναυπλίου, αλλά και τη Χοροδία του Φροντιστηρίου Ξένων Γλωσσών Β.Τ. Χρονοπούλου. Επίσης, θα έχουμε την ευκαιρία να ταξιδέψουμε με τις μελωδικές φωνές της κυρίας Πέννη Ξενάκη, η οποία θα μας θυμίσει με την παρουσία της φέτος, αφιλοκερδός, τιμώντας το μουσικοσυνθέτη που πρόσφατα έφυγε από τη ζωή και είχε τιμηθεί στο Δήμο Ναυπλίων, Γιάννη Σπανό. Με την παρουσία της, η οποία θα συνεργαστεί με το κουαρτέτο Εχόρδων Κριεσέντο, με την τραγουδίστρια Ιωάννα Εμμανουήλ, μία πρόταση η οποία έρχεται από τον διευθυντή του οδείου μας, τον κύριο Ζερμπίνο, τον οποίο και ευχαριστούμε πάρα πολύ. Το ίδιο βράδυ, παράλληλα με το άνοιγμα του Χριστουγεννιάτικου δέντρου, οι μικροί δημότες θα έχουν την ευκαιρία να διασκεδάσουν από νωρίς στην πλατεία με ξυλοπόδαρους και ψυχωτές που έχουν προσκληθεί για το σκοπό αυτό. Φυσικά μαζί μας φέτος θα είναι και η κυρία Μαρία Καρανικόλα, η οποία έχει ετοιμάσει τις δικές της χριστουγεννιάτικες λιχουδιές για όλους και την ευχαριστούμε ιδιαίτερα. Η κυρία Μαρία θα βρίσκεται στο Ζαχαρόσπιτο που στείνεται για πρώτη φορά φέτος στην πλατεία Συντάγματος και το οποίο θα γλυκαίνει τους περαστικούς και τους δημότες καθ' όλη την εορταστική περίοδο με διαφορετικά γλυκίσματα κάθε μέρα. Τα Χριστούγεννα γιορτάζουμε τη γέννηση και τη ζωή και το φως του Ιησού Χριστού. Η μουσική, τα ενθουσιασμένα παιδιά, τα δώρα που θα δώσουμε και θα λάβουμε, τα χριστουγεννιάτικα δέντρα, οι στολισμοί και τα φώτα είναι όλα μέρος του χαροπού εορτασμού των Χριστουγέννων. Όμως το πραγματικό νόημα των γιορτών βρίσκεται στην ανακοίνωση που συνόδευσε τη γέννηση του Ιησού Χριστού και βρίσκεται στο δόξα εν υψίσεις Θεό και πηγής ειρήνης εν ανθρώπης ευδοκία. Ας κρατήσουμε λοιπόν στην καρδιά μας την ελπίδα αυτής της ανακοίνωσης και ας αφήσουμε το αστέρι της Βηθλεέμ να μας οδηγήσει σε νέους δρόμους και όχι εκεί που το φαίνεστε ξεπερνά αυτό που είμαστε. Με αυτή την ευχή σας περιμένουμε όλους το Σάββατο να βάλουμε το δέντρο το αστέρι της ελπίδας, βοηθώντας με τον τρόπο αυτό τον οργανισμό Make a Wish να συνεχίσει να δίνει ελπίδα και χαμόγελα στα παιδιά. Μαζί με την πύλη πολιτισμού, μέλη της οποίας θα βρίσκονται το Σάββατο στην πλατεία Συντάγματος, με τον Χριστουγεννιάτικο Πάγκο Αγάπης, την άλλη μέρα την Κυριακή, στις 6 το απόγευμα, διοργανώνουμε μια ιδιαίτερη εκδήλωση στην πλατεία Ωνάση, όπου θα ανάψουμε ένα ακόμη δέντρο, ένα εναλλακτικό δέντρο, στέλνοντας ένα περιβαλλοντικό μήνυμα προς όλους. Το δέντρο έχει φιλοτεχνήσει ο Φραντζέσκο Μορέτη, ο Ιταλός καλλιτέχνης, που ζει εδώ και πολλά χρόνια στο Ναύπλιον και δραστηριοποιείται καλλιτεχνικά στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Θα είναι μια σπουδαία και ξεχωριστή εκδήλωση με μουσική από ντόπιους DJ, οι οποίοι θα μας διασκεδάσουν όπως αυτοί ξέρουν, γιατί αυτοί σίγουρα ξέρουν τον παλμό της πόλης όπου ζουν και δραστηριοποιούνται. Και από τα δέντρα να πάμε λίγο στα πάρκα. Το θεματικό πάρκο του Άι Βασίλη φέτος για πρώτη φορά θα λειτουργήσει στην πλατεία Καποδίστρια και θα ανοίξει τις πύλες του την Κυριακή το πρωί στις 11 με πολλές δράσεις και παιχνίδια και πολλές εκπλήξεις για τους μικρούς μας φίλους. Οι εορταστικές εκδηλώσεις στο Δήμο Ναυπλίων θα διαρκέσουν μέχρι τη Δευτέρα 6 Ιανουαρίου και θα προσφέρουν μια πολύχρωμη πληθώρα επιλογών για όλα τα γούστα και για κάθε ηλικία με διάφορες εκδηλώσεις είτε στην πόλη και στο κέντρο του Ναυπλίου, είτε στο Βουλευτικό, είτε στο Θέατρο Τριανών, αλλά και σε κάθε δημοτική ενότητα και τοπικό διαμέρισμα ξεχωριστά. Συγχρόνως, τη δυνατότητα δίνουμε σε καλλιτεχνικές δυνάμεις του Δήμου και σε σημαντικούς φιλοξενούμενους να παρουσιάσουν τους δημότες και τους επισκέπτες στο Δήμο το έργο τους. Όλες οι εκδηλώσεις έχουν καταγραφεί και βρίσκονται σε αυτό το υπέροχο εορταστικό φυλάδιο, το οποίο έχουν επιμεληθεί οικαστικά η κυρία Βασιλική Σαγκιώτη και ο συνεργάτης της κύριος Κυριάκος Μακρής, το οποίο θα είναι στη διάθεση όλων σας, καθώς και στη διάθεση όλων των δημοτών και επισκεπτών της πόλης. Με την ευκαιρία θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους όσους συνεργάστηκαν, φορείς και συλλόγους της περιοχής, μιας και καταφέραμε να οργανώσουμε ένα πρόγραμμα ποιοτικών εκδηλώσεων. Εκδηλώσεις που στο επίκεντρό τους έχουν τα παιδιά, τα οποία οφείλουμε να προσφέρουμε ό,τι περισσότερο μπορούμε για να απολαύσουν ξένιαχτες και όμορφες γιορτές. Αξιοποιήσαμε όλες τις δομές του Δήμου, αλλά και το πολύ αξιόλογο καλλιτεχνικό δυναμικό που διαθέτουμε ως Δήμος, το οποίο συμμετέχει ενεργά στις περισσότερες εκδηλώσεις. Και τους ευχαριστούμε γι' αυτό, όπως ευχαριστούμε θερμά και τους φορείς, τους επιχειρηματίες, τους υπηρεσιακούς παράγοντες και όλους όσοι συνεργάστηκαν και συνεισφέραν στην εκδήλωση και την οργάνωση των εκδηλώσεων.
Ευχαριστώ προσωπικά τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Οργανισμού, την Οργανωτική Επιτροπή, γιατί όλο αυτό δεν έχει στηθεί από έναν άνθρωπο, έχει στηθεί από μια ομάδα ανθρώπων που έχουν δουλέψει αρκετές μέρες πριν για να στήσουμε και να παρουσιάσουμε σήμερα εδώ. Κλείνοντας, θα ήθελα να ευχαριστήσω και όλους εσάς, τους εκπροσώπους των μέσων μαζικής ενημέρωσης, για την παρουσία σας και τη συμβολή σας στην παραβολή του έργου μας. Θα ήθελα να ευχηθώ σε όλους τους δημότες και επισκέπτες αυτές τις γιορτές να τις ζήσουν ζεστά, ανθρώπινα, μέσα στην οικογένεια και γύρω από αυτή. Και ας αφαιθούμε όλοι σε αυτό το φως που όλοι έχουμε ανάγκη να εκτεθούμε. Στο φως της αγάπης. Καλά Χριστούγεννα και καλές γιορτές σε όλους.